Επίσημη πρώτη σημερινή για τις κινητοποιήσεις των αγροτών πανελλαδικά, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τα ποσά που καλούνται να πληρώσουν σε φόρους και ασφάλιση, που όπως τονίζουν θα τους οδηγήσουν μαθηματικά στην έξοδο από το επάγγελμα. Στα Χανιά έδωσαν αρχικά ραντεβού στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς. Φόροι, χαράτσια, κοινή αγροτική πολιτική, πολιτικές της παλιάς και της καινούργιας αριστερής κυβέρνησης μας βγάζουν στον δρόμο, μη μας αφήνοντας άλλη επιλογή. Θα αγωνιστούμε για την επιβίωσή μας. Δεν μας μένει άλλος δρόμος. Η αγροτιά οργανώνεται και κάθε χρόνο και καλύτερα. Μαζικά όλη η Ελλάδα κατεβαίνουμε σήμερα και για μας είναι μια μέρα αξιόπαινη. Θα πρέπει οι αγρότες επιτέλους να σηκωθούν από τον καναπέ, να στηρίξουν το δίκαιο αγώνα των πρωτεργατών, ούτως ώστε το μήνυμα το οποίο θα πρέπει να φτάσει ψηλά να έχει την αλάλογη ανταπόκριση. Στη συνέχεια πήραν τα αυτοκίνητά τους και κατέληξαν στον κόμβο της Εθνικής στα Μεγάλα Χωράφια, όπου ο Σύλλογος Οικοδόμων τους έφτιαξε το καταφύγιό τους για τις κρύες νύχτες του χειμώνα, αφού έχουν σκοπό να παραμείνουν εκεί όσο χρειαστεί για να πάρει πίσω η κυβέρνηση τα μέτρα σε βάρος τους. Πάνω από 60% είναι η επιβάρηση σίγουρα με αυτά τα μέτρα και δεν μπορούμε πλέον να ανταπεξέλθουμε. Η φτωχοποίηση είναι δεδομένη και πρέπει αναγκαστικά να εγκαταλείψουμε. Καλούμε τον κόσμο, καλούμε τους μικρομεσαίους αγρότες, καλούμε τους φτωχούς, καλούμε όλη την εργατική τάξη, όλοι που θίγονται που έχουν θυγεί από τα μνημόνια, για να συμπαρασταθούν στο δίκαιο αγώνα μας. Το μεσημέρι έκλεισαν για ένα τέταρτο την Εθνική Οδό και καθημερινά θα αποφασίζουν κάθε πότε και για πόσο θα κλείνουν το δρόμο, χωρίς όμως να έχουν προς το παρόν σκοπό, όπως τονίζουν, την ταλαιπωρία των οδηγών. Ο δρόμος δεν θα κλείνει παραπάνω από ένα τέταρτο και όταν θα κλείσει ζητάμε συγγνώμη, αλλά όποιος έχει ανάγκη, σκολικά όποιο έχει ανάγκη, ο δρόμος θα περνούν να φεύγουν οι ανθρώποι. Δεν είναι συμβολικός ο αποκλεισμός, δεν γίνεται, εκτός και αν αλλάξει κάτι, θα γίνει καθολικός αποκλεισμός. Ότι όποιος σκάβει το λάκκο του άλλου, πέφτει ο ίδιος μέσα. Έτσι είναι. Έσκαψε το λάκκο μας η κυβέρνηση και ο νοήτο. Σε ανακοίνωσή της, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Χανίων αναφέρει όλα αυτά που πρέπει να πληρώσουν οι αγρότες για το 2017. Αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές 27,3% από 23,1%, διπλάσιο σχεδόν φόρο αφού ο φορολογικός συντελεστής από το 13% ανεβαίνει στο 22%, αγροτικά εφόδια με 24% ΦΠΑ από 13%, αυξημένο ένφια για τα οικόπεδα και τα χωράφια, ειδικό φόρο στο κρασί και στην τσικουδιά, μεταξύ άλλων και εκταίο για τα αγροτικά μηχανήματα. Πρέπει να συμμετάσχουμε, πρέπει να είμαστε σε αγώνα συνέχεια. Δεν έχουμε να κάνουμε με πολιτικούς αυτή τη στιγμή, έχουμε να κάνουμε με μια συμμορία πολιτικού, λαμόγια, αθέληνες, τιμωρούν την Ελλάδα και το λαό της. Και στο Ηράκλειο το πρωί οι αγρότες απέκλεισαν την εφορία διαμαρτυρώμενοι για όλες αυτές τις επιβαρύνσεις. Το κόστος παραγωγής, το φορολογικό, το ασφαλιστικό είναι ουσιαστικά αυτό που βάζει αλυσίδες στα πόδια μας, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Σήμερα είναι μια μέρα που όλοι οι αγρότες βγαίνουν στους δρόμους πανελλαδικά, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Όσο είμαστε εμείς με σκυμμένο το κεφάλι, έτσι, τόσο πιο πολύ μας δείχνουν σφαλιάρες.